Μητσότη με πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητοί εκπρόσωποι βουλευτών, αγαπητοί συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, αγαπητά μέλη της οικογένειας του ΑΕΜ Ινστιτούτου Βαδάκη, αγαπητές φίλοι και φίλοι, απόψε λείπει από κοντά μας ο πρωταγωνιστής, ο πρωτεργάτης του έργου του Αλευτικού Καταφυγείου Ροδιάς, ο γραμματιστής και ακούρας των συμπηρέτης του τόπου και των ανθρώπων, ο τέος κοινοτάρχης Ροδιάς, ο αείμνηστος Τίτος Παπαδάκης. Βρισκόμαστε εδώ για να τον τιμήσουμε για τη μακρόχρονη προσφορά του στον τόπο που αγάπησε και συνέδεσε με την πορεία της διαδρομής του. Ο Τίτος αφιέρωσε τη ζωή του στη Ροδιά και οι Ροδιανοί συμμερίστηκαν το όραμά του, υποστηρίζοντας την αγωνία του για την πρόοδο της περιοχής. Η Ροδιά στάθηκε τυχερή που σε εποχές δύσκολες ο Τίτος Παπαδάκης την κατήφθηνε στον δρόμο της ανάπτυξης. Ο Τίτος αφιέρωσε τα πιο δημιουργικά του χρόνια στην υπηρεσία των συνδημοτών του. Τον συγκινούσε η συλλογική δράση και η συμμετοχή. Άνθρωπος ουσιαστικός και φιλοπρόοδος, εργάστηκε με συνέπεια σε εποχές απρόβλεπτες. Αγωνίστηκε με επιμονή και πέτυχε νίκες που άφησαν ξεκάθαρο αποτύπωμα στον τόπο. Μονίμως ανήσυχος και δημιουργικός, υπήρξε η κινητήριος δύναμη που οδήγησε σε ένα σπουδαίο αναπτυξιακό άλμα τον τόπο του. Το αποτύπωμα του Τίτου Παπαδάκη στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, όχι μόνο της κοινότητας Ροδιάς, αλλά και του Δήμου Γαζίου και πλέον του Δήμου Μαλεβιζίου, είναι ισχυρό, είναι ορατό και ανεξίτηλο. Αντανακλάται στον χώρο που βρισκόμαστε, στο αλλιευτικό καταφύγιο που οραματίστηκε με στρατηγική, πάθος, μεθοδικότητα, τόλμη και διεκδικητική δύναμη. Σήμερα, ακολουθώντας το παράδειγμά του, ο Δήμος Μαλεβιζίου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προχωρούν στη δημοκράτηση μια σειρά αναγκαίων μελετών που θα αποτελέσουν το απαραίτητο εργαλείο για την βελτίωση και την αναβάθμιση του λιμανιού, για τον αναγκαίο εξυγχρονισμό υποδομών αλλά και καταστάσεων. Μέχρι το τέλος της ζωής του, ο Τίτος δεν έπαψε ποτέ να ανησυχεί για τα κοινά και τον τόπο. Ήταν πάντοτε παρόν στις μικρές και μεγάλες στιγμές του Μαλεβιζίου. Η ματιά του, η διαισθητική ματιά του, η θέασή του πανοραμική. Γι' αυτό και η φιλία του ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Τίτο, απόψε σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες. Γι' αυτό επιλέξαμε να προσφέρουμε στον αγαπημένο σε γονό, τον Τίτο, που τόσο πολύ καμάρωνες, ένα ενθύμιο τιμής για το πολυσήμαντο έργο σου ως πρωτεργάτη του αλλιευτικού καταφυγείου. Μαζί τιμούμε και έναν ακόμα υπηρέτη της αυτοδιοίκησης που συνέβαλε στο έργο και μοιράστηκε το ίδιο όργαμα με τον Τίτο, τον τέος Δήμαρχο Γαζίου, κύριο Γιώργο Μαρκογιαννάκη. Να πούμε επίσης ότι εδώ βρίσκονται και πολλοί άλλοι που από το δικό τους μετερίζει όχι μόνο βοήθησαν, όχι μόνο υποστήριξαν, αλλά έδωσαν τη δυναμική εκείνη και την όθηση για να μπορεί να γίνει πράξη αυτό το αλλιευτικό καταφύγιο. Είναι δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο Μανώλη το Στρατάκη, τον τέος υφυπουργό τηλεπικοινωνιών και μεταφορών, που ως τότε υφυπουργός εγγενίασε αυτό το έργο, αλλά πριν τα εγγένεια ήταν αυτός που βοήθησε πάρα πολύ, που υποστήριξε, που αγωνίστηκε μαζί με τον Δήμαρχο και τον Τίτο για να γίνει αυτό το έργο.